Σόζα, παρόλο το παιδί και αυτός της απουσίας του, της μακρόχρονης, έπαιξε, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Σαν ομάδα αυτό που μετράει και μου άρεσε, είχαμε τη διάθεση, παίξαμε με μυαλό, τρέξαμε και θα συνεχίσουμε. Κόουτς, σήμερα είδαμε τον Ολυμπιακό σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού τον πιέζει τον Άρη και στη μεσαία γραμμή και προς και επιθετικά. Η πρώτη αλλαγή σήμερα του Άρη στο 75. Ο Παυλίδης περνάει στη θέση του Αρναγκούλου, ενώ ο Άρης την κόκκινη στο 70. Θεωρείς ότι αν είχε φρεσκαριστεί λίγο πιο νωρίς στο κέντρο του Άρη και αν είχε αποφευθεί τέτοια κίνδυνο στο ρόμπο, θα μπορούσε το πράγμα να είναι διαφορετικό? Και τι είναι, το μάτι εγώ. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να φρεσκαριστεί πιο γρήγορα η μεσαία γραμμή, μήπως έγινε κάποιο λάθος στο διαχείριση του υλικού αυτό? Τι πράγμα? Αν έγινε κάποιο, αν αργήσατε να κάνετε τις πρώτες αλλαγές, γιατί η πρώτη αλλαγή γίνεται στο 75 ναι. Και ο Άρης έχει την κίνδυνη από το 70. Και λοιπόν για 5 λεπτά, δεν μιλάτε. Όχι, λέει όλο το δεύτερο μήνυμα που πιέζει ο Ολυμπιακός και τα χάπ του Άρη φαίνεται ότι είναι τα